Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας συμμετοχή στον αγώνα. Πιστεύω ότι δεν είχαμε προβλήματα, βγήκε ωραίο ο αγώνας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, μας χρειάζεται κανένα βροχή, να ξεκινήσουμε τις απονομές στην κατηγορία των εμφύβων πρώτα. Πρώτος είναι ο Κοτσαμάνης, ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάκη. Μπράβο, μπράβο. Δεύτερος είναι ο Ανδριανός ο Παναγιώτης. Απολύθηκε. Γάμα κατηγορία. Τρίτος από την Καλαμάτα ο Τσαούρης ο Παναγιώτης. Και εσείς να είστε καλά να ξαναρθείτε. Πρώτος, στην γάμα... Δεύτερος έχει φύγει, δεύτερος είναι ο Μιχάλης Ζαραμπίνος. Και πρώτος, ο Γρηγόρης ο Κατσούλης. Έλα ρε Γρηγόρη, έλα ρε Γρηγόρη. Δεν κάνουμε λάθος. Να είστε καλά, παρακαλέσω το φίλο μου τον Γιώργο Τουρμελιώτη, τον αντιπεριφερειάρχη, να έρθει για την απονομή για την β' κατηγορία. Τρίτος στην Β' κατηγορία, ο Κώστας ο Δημόπουλος. Είδες πράσινα τα δέντρα νότι. Δεύτερος στην Β' κατηγορία, ο Πέτρος ο Κατσιβέλης. Από το Γήθιο. Και πρώτος εγώ. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίλη. Εγώ παρεθεί να σου δίνω κύπελα και μετάλλια. Έλα, κάτσε το συμπέχει τώρα. Όλα φυλάκια, ρε φυλάκια. Αλλά εγώ, μήπως εσύ λόγω σε ένα Πασόκ, τώρα πέρα τα βλέπω πράσινα. Στην Αλφα. Τρίτος, ο Νόδος ο Παντελόπουλος, ο δικός μας εδώ. Μανάρι μου, να έχεις επιτυχίες πάντα έτσι. Μπράβο, μπράβο. Δεύτερος, ο Αλέξης Ολιάτης. Δεν θα είσαι αντίκτυπος. Άλλη φορά δεύτερος. Θα σου έχω πρώτο, συνέχεια. Να θυμίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και πρώτος, ο Μαρίνος ο Καρελακόπουλος. Κακός. Και στις μπεκάτσεις που είδες μέσα στο στόμα. Παντού είσαι δύναμη. Ότι έχει να κάνει με κυνήγι και με σκόπευση. Εύχομαι πάντα να έχεις επιτυχίες. Να σου το πεις Γιώργο. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω επίσημα τον ταμεία του ομίλου, τον Βασίλη τον Νικολόπουλο, που χωρίς τη βοήθειά του
την πολύτιμη θα έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει τίποτα εδώ μέσα. Γι' αυτό, θέλω να τον ευχαριστήσω και να του απονέμω αυτή την αναμνηστική πλακέτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο τέταρτος αγώνας. Μετά την περσινή επιτυχία που είχαμε, αποφασίσαμε να διοργανώνουμε κάθε χρόνο να καθιερώσουμε αυτό το τουρνουά Trap. Βέβαια το σκοπευτήριό μας, το προπονητήριο κατά κάποιο τρόπο, είναι μικρό, είναι με ένα γήπεδο. Αλλά οι συμμετοχές είναι πλήρες, δεν παίρνει άλλο κόσμο, δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε άλλο κόσμο. Οι συμμετοχές ήταν ικανοποιητικές σήμερα. Πόσες συμμετοχές είχαμε? Είχαμε 30 συμμετοχές, δεν μπορούμε να καλύψουμε άλλους. 5 πουλες, 30 άτομα, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Από όλη την Ελλάδα? Τώρα έχει περάσει το ωράριο. Ήρθαν από Αθήνα, από Γήθιο, από Καλαμάτα, από Άργος. Ναι, ήταν ικανοποιητικές οι σκοπευτές που ήρθαν, οι αθλητές που ήρθαν εδώ. Είναι ένα επιτυχημένο τουρνουά. Το δείχνει και ο κόσμος που έρχεται, γιατί και μας αγαπάνε και τα παιδιά από την Αθήνα, γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα σκοπευτήρια. Μπορεί να είναι μικρό, το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά το προτιμάνε γιατί έχει ωραίο φόντο. Και εντάξει, γίνεται μια αρκετά καλή προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια βέβαια, και με τη Δημαρχία και με το νομικό πρόσωπο, με τον κύριο Καραλή, να το κρατήσουμε όσο μπορούμε ζωντανό το σκοπευτήριο. Γιατί έχει ανάγκες πολλές, έχει έξοδα πολλά, οι μηχανές είναι παλιές, προσπαθούμε να τις συντηρήσουμε και το έχουμε καταφέρει. Κατά κάποιο τρόπο το έχουμε καταφέρει. Θέλω να μας πείτε, ο επόμενος αγώνας πότε είναι, κύριε Καναλόπλε? Ο επόμενος αγώνας και πέμπτος αγώνας του τουρνουά του φετινού είναι στις 6 Αυγούστου. Είναι λίγο νωρίς, είναι κοντά, αλλά επειδή πέφτει της Παναγίας και αυτά, εκείνες τις μέρες είναι ο κόσμος διακοπές, γι' αυτό είναι λίγο πιο νωρίς, στα 20 μέρες. Και ο τελευταίος αγώνας? Ο τελευταίος αγώνας, ο τελικός, θα γίνει παρέα με τα Κολοκοτρώνια, είναι στις 11 Σεπτέμβρη. Είναι γεγονό. Σήμερα είχαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα εδώ στο σκοπευτήριο της Τρίπολης. Συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές. Εγώ θέλω να συγχαρώ, να δώσω θερμά συγχαρητήρια και στους συμμετέχοντες και στους νικητές, σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Παράλληλα, θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του σκοπευτικού ομέλου Τρίπολης, του ΣΚΟΤ, διότι είναι τα παιδιά είναι δραστήρια. Συνέχεια πραγματοποιούν αγώνες και διασυλλογικούς αγώνες και στη συνέχεια, από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος, θα έχουν κι άλλες. Και κατά αυτόν τον τρόπο, με την πραγματοποίηση των αγώνων αυτών, διατηρούν το σκοπευτήριο της Τρίπολης ζωντανό. Ένα σκοπευτήριο το οποίο είναι σε στολίδι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Είναι σε μια πολύ όμορφη περιοχή εδώ στον Αγιώργη. Και για μας είναι ό,τι καλύτερο να λειτουργεί το σκοπευτήριο της Τρίπολης. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλους αυτούς που σήμερα συνέβαλαν να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας, ο σκοπευτικός. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σκοποβολή είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, χρειάζεται μυαλό, χρειάζεται να είσαι χαλαρός, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζονται γνώσεις, χρειάζονται πάρα πολλά προτερήματα και αρετές για να μπορείς να ρίξεις και να φέρεις αποτέλεσμα στο άθλημα της σκόπευσης.